Θα πάμε τώρα στη συνέντευξη που σας έχω προαναγγείλει. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, ο κ. Νίκονας Τζινιέρης, και θα μιλήσουμε σήμερα για τα έργα που υλοποιεί αυτή την περίοδο η Περιφέρεια Πελοποννήσου εδώ στον ομό μας, την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, αλλά και τι άλλο προγραμματίζεται να γίνει στον τόπο μας. Κύριε Τζινιέρη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλους που μας ακούνε και σε εσάς, κύριε Λεωνίδα, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, σας βλέπουμε και μέσα από κάποιες φωτογραφίες που αναρτάτε στο διαδίκτυο ότι υπάρχει ένας οργασμός εργασιών, κάποια έργα που γίνονται, κυρίως ασφαλτικά είναι τα έργα και οι διαγραμμίσεις που είδαμε σε πάρα πολλούς δρόμους να έχουν γίνει σε επαρχιακό και εθνικό δίκτυο. Ναι, είναι σε εξέλιξη μια εργολαβία από την έδρα της περιφέρειας που βγήκε στους 5 νομούς, η οποία αρχικά έχει τις διαγραμμίσεις και θα συνεχίσει με κάθε τη σήμανση, δηλαδή ταμπέλες και κυκλειδώματα θα βάλουμε ασφαλείας όπου χρειάζεται, αλλά έχουμε και άλλη εξέλιξη δική μας εργολαβία. Θα γίνει όλο το δίκτυο ασφαλές όσο μπορούμε. Σκοπός μας, βλέπετε τις φωτογραφίες, βγάζουμε, ναι. Δεν ποζάρουμε. Φωτογραφίες βγάζουμε την ώρα που επιβλέπουμε, ναι. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Ναι. Και επειδή πάμε και βλέπουμε τι γίνεται, γίνεται και αυτή η σωστή δουλειά. Όπως βλέπετε, κύριε Χοδρόπουλε, δεν νομίζω, δεν θέλω να κατηγορήσω τους προηγούμενους, αλλά μιλάω στον κόσμο. 9 χρόνια που ήταν η προηγούμενη περιφερειακή αρχή, είχατε δει τέτοιο τάπητα να πέφτει σε δρόμο? Ήταν και εσείς, πέστε μου. Βλέπατε ένα κομματάκι με 2 πόντους αριστερά, ένα κομματάκι 2 πόντους δεξιά, 100 μετά εδώ, 100 μετά εκεί. Αυτή τη στιγμή ρίξαμε 6 χιλιόμετρα, 2,5 στο Σπάρτη Γηθίου και 3,5 στο Γηθίου Αερόπολη, και γίνεται δρόμα, κομμάτια ολόκληρο δρόμος. Και ο δρόμος κανονικός. Συμπιεσμένο τάπητας 5 πόντους. 2 πόντους ισοπεδωτική στρώση και 5 πόντους ασφαλτοτάπητας. Όταν συμπιέζεται γίνεται 5. Γίνεται κανονικό στάδιο. Γίνεται δουλειά. Γι' αυτό πάμε. Και εγώ και ο κ. Βερούτης και οι τεχνικές υπηρεσίες είμαστε συνεχώς. Κάποιος είναι πάνω. Και όταν έχουμε τάπητα είναι εκεί η μηχανική. Επιβλέπω όλη την ημέρα. Δηλαδή όλα αυτά τα ασφαλτικά που γίνονται είναι γιατί δεν είχαμε. Ο εργολάβος κανονικά τάπητα. Λοιπόν, ναι. Τι κάνουμε τώρα? Δεν είχαμε δηλαδή τα προηγούμενα έτοιμα. Είναι η διαφορά μας, έτσι. Ναι. Και η εμπειρία που έχουμε, και η εμπειρία που έχω κι εγώ και ο προκάτοχός μου, ο κ. Βερούτης, ο οποίος είναι και στα έργα. Και ο κ. Βερούτης στα έργα είναι υπεύθυνος, ναι, στον έργο όλη της Πελοπόννησης. Σε όλη την Πελοπόννησου. Ναι. Εντάξει, οπότε δικαιωματικά πάει, βλέπει και τα έργα εδώ στην πατρίδα του. Πάει και στους άλλους νομούς. Αλλά το βασικό είναι ότι γνωρίζουμε το αντικείμενο. Έτσι. Πάμε τώρα. Αυτή τη στιγμή τι κάνουμε? Ξεκινήσαμε λόγω του προβλήματος με τα πετρελαία. Είχαμε μια δυσκολία με τους αναδόχους να ξεκινήσουν τις εργασίες. Διευθυνθήκε το θέμα και πρώτα ρίξαμε άσφαλτο στη ρηχιά μεταμόρφωση, στον δρόμο ρηχιά μεταμόρφωση, όπου γίνανε και τεχνικά έργα. Επίσης ρίξαμε στη ρηχιά, στο χωριό ρηχιά. Έχω κάνει σχετικές αναλύσεις, μπορείτε να τις δείτε. Κατόπιν αρχίσαμε στο Σπάρτη Γήθιο, στην περιοχή της Θάραψας, 2,5 χιλιόμετρα. Είναι έτοιμο. Από Δευτέρα ίσως κάνουμε και διαγραμμίσεις για να έχει ασφάλεια ο δρόμος. Έτσι έχει σημασία αυτό, για το βράδυ βλέπουν. Και ειδικά όταν είναι νέος ο τάπητας είναι ακόμα χειρότερα. Έτσι, γιατί... Ναι. Τώρα έχουμε βάλει, νομίζω, στη μέση έχουν βάλει τις βούλες που είναι για το σήμα στη μέση. Και υπάρχει ταμπέλα προσοχή νέος τάπητας στον δρόμο προς το Γερολιμένα. Στο Γερολιμένα έγινε στο Σπάρτη, στο Γήθιο, όχι στο Γερολιμένα, Αερόπολη. Έγινε ένα χιλιόμετρο. Ένα χιλιόμετρο έγινε 2α, το λέμε εμείς, στο μέσο της οδού, εκεί στο μέσο του οδού που ήταν χάλια ο δρόμος. Και ένα χιλιόμετρο έγινε από τη διασταύρωση που πάμε για Μαυρογούνι μέχρι το Βεζινάδικο. Όλος ο δρόμος τώρα, όλο το δίκτυο είναι από το Γήθιο και κάτω, είναι με καινούριο τάπητα. Ή το ρίξαμε εμείς πέρσι ή οι προηγούμενες επεμβάσεις. Ήρθα εγώ την περασμένη εβδομάδα από το Γερολιμένα σε μία ώρα Σπάρτη. Σε μία ώρα. Αλλά είναι 2-3 κομμάτια ακόμα του δρόμου Σπαρτηγήθιο να τα φτιάξουμε. Μόλις ξεκινήσουμε εργολαβίες θα τα δαχτωπίσουμε για αυτά. Τουλάχιστον μέχρι σότου υλοποιηθεί το πυρί Γήθιο,
που είναι προϋπολογισμό 68 εκατομμυρίων. Προχωράει αυτό. Δεν υπάρχουν, η μελέτη είναι έτοιμη. Ναι. Είναι θέμα Υπουργείου αυτό το έργο. Ναι. Αυτούς κάνουμε και ξεκινάμε τώρα. Ξεκινάμε. Σήμερα ξεκινάει. Λογκανίκο. Στο Λογκανίκο, σε εκείνο το δρομολόγιο. Αυτά είναι από ασφαλτοτάπητες. Έχουμε επίσης εξέλιξη εργολαβία η οποία καθαρίζει τους δρόμους. Για δεύτερη χρονιά καθαρίζουμε το Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο και τους βασικούς επαρχιακούς δρόμους. Τώρα δουλεύει το συνεργείο αυτό Μαγούλα, την Εθνική Οδό Σπάρτης Καλαμάτας και θα πάνε μετά προς βόρειους δήμους. Βορδόνια, Καστανιά, Αγόριανη, Λογκανίκο, αυτά. Το άλλο συνεχίζει κάτω, είναι στη Μάνη. Είναι δύο συνεργεία που κάνουν αυτή τη δουλειά. Καθαρίζουν τους δρόμους. Από σκουπίδια ή από χόρτα. Από σκουπίδια ή από χόρτα και οτιδήποτε. Από χόρτα και δυστυχώς και από σκουπίδια. Ναι. Μαζεύουν και σκουπίδια. Δεν είδατε μαύρους άκους που βάζουμε εκεί πέρα. Ναι, ναι. Τα σκουπίδια πετάνε γιατί... ασυνείδητοι. Ό,τι δεν χρειαζόμαστε το πετάμε από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Α, και μην πιάσετε τα σκουπίδια. Να τελειώσω εγώ τα δικά μας. Επίσης, είδατε ότι έχουμε μια μεγάλη στα ποτάμια. Είδατε τον Ευρώτα πώς έχει γίνει. Ναι. Καθαρίζουμε και σε άλλα σημεία. Αν πάτε κάτω προς την Αερόπολη θα δείτε το ποτάμι, που δεν ξέρατε ότι υπάρχει ποτάμι, υπάρχει ένα ποτάμι εκεί. Ξεκινάει από το Βαχό και βγαίνει στις Καμάρες. Το καθαρίζουμε εκείνο και καθαρίζουμε και άλλες ταρέματα, όλα που περνάνε στην περιοχή που βγαίνει Καμάρες, Κουτάρι και Βαθύ σε εκείνη την περιοχή. Επίσης έχουμε άλλη εργολαβία μεγάλη που είναι για όλα τα ρέματα της Λακωνίας που μπορούμε να, σε διάφορα σημεία να κάνουμε επεμβάσεις και τεχνικά έργα. Και τεχνικά έργα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα σκουπίδια, πρέπει να έχουμε οικολογική και συνείδηση, έτσι. Τα σκουπίδια, κύριε Χοδρόπουλε, το 80% είναι ανακυκλώσιμα. Είναι συσκευασίες. Το 80%. Εάν τα πετάμε όλα σε έναν κάδο, πάνε μετά στα εργοστάσια αυτά που κάνουν επεξεργασία, τα χωρίζει το εργοστάσιο, τα πάμε όλα εμείς, τα χωρίζει αυτός, τα παίρνει τα χαρτιά και τα ανακυκλώσιμα και τα πουλάει. Αντί να τα πουλάμε εμείς από εδώ, από τους μπλε κάδους, τα πουλάει αυτός που κάνει το διαχωρισμό των σκουπιδιών. Και πληρώνουμε εμείς. Και πληρώνουμε εμείς διπλά λεφτά για να πάμε μεγαλύτερο φορτίο σκουπιδιών. Έτσι. Λοιπόν, το θέμα αυτό σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Εμείς βρήκαμε τα τρία εργοστάσια. Υπογραμμένες οι συμβάσεις για την κατασκευή των έργων σε τρία σημεία. Ήταν αποφασισμένο. Εμείς υπογράψαμε μόνο την έναρξη των εργασιών. Το εργοστάσιο της Σκάλας ήταν απόφαση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω ποιοι ήταν. Αποφασίσαν να γίνει εκεί. Τέρμα, αποφασίστηκε. Από το 2013. Γίνεται και το εργοστάσιο, προχωράει. Πάω συχνά, βλέπω τις εργασίες. Και μη σας φύγει η περίοδο και εκεί βρήκαν αρχαία. Ναι, και πάντα. Εκεί βρήκαν τάφους έχουν βρει. Τάφους. Είναι σε μια σωλήνα που περνάει για να πηγαίνει στο βιολογικό καθαρισμό που θα γίνει εκεί. Εκεί βρέθηκα κάτι και θα αντιμετωπίζετε το θέμα. Προχωράνε με γρήγορους ρυθμούς οι εργασίες αυτές. Τώρα, για το ΣΜΑ. Τι είναι το ΣΜΑ, για να ξέρει και ο κόσμος, τι είναι το ΣΜΑ. Ναι. Σημεία μεταφόρτωση απορριμμάτων. Αυτά γιατί είναι τα σημεία μεταφόρτωση. Αν από εδώ, από εμάς, από τη Σπάρτη παράδειγμα, φεύγουν 10 αυτοκίνητα από κομιδή σκουπιδιών, έτσι, 10. Να πάνε να διάσουνε στην Παλαιούγονη, τη Μεγαλόπολη. Ναι. Άντε να πάνε, άντε να γυρίσουνε, πόσο θα πάνε. Λοιπόν, η σταθμή μεταφόρτωσης τι είναι. Είναι σιλό, ανεβαίνει επάνω, γεμίζει το σιλό, τα σκουπίδια τα αφήνει στο σιλό, κλειστού τύπου είναι αυτό, έτσι. Και από κάτω έρχονται μεγάλα κοντέινες, τα οποία γεμίζουν και συμπιέζουν τα σκουπίδια. Άρα, 10 σκουπιδιάρικα αδειάζουν εκεί, φορτώνται σε ένα κοντέινερ και φέρνει ένα φορτηγό, το οποίο πάει στο σκουπιδότοπο και τα διάζει. Αυτό είναι ο σταθμός μεταφόρτωσης. Δεν πετάει τίποτα σκουπίδια. Αν είναι κλειστού κύκου, πιστεύω να είναι κλειστού τύπου, έτσι. Κλειστού τύπου. Αρχικά, καμία, ο σχεδιασμός είναι να... Ήδη δουλεύουν στην Κόρυνθο. Αρχικά είναι να λειτουργήσει ως ανοιχτού τύπου και στη συνέχεια να είναι κλειστού τύπου. Ναι, από ό,τι έχει ανακοινωθεί. Δεν ξέρω πώς έχουν εδώ να δουν. Οι κάτοικοι όμως αντιδρούν εκεί γιατί φοβούνται μην γίνει χαδά όπως ήταν στο Αφισού. Ναι, Αφισού, αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι. Εφόσον τους δώσει διαβεβαίωση ότι είναι κλειστού τύπου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Δεν το γνωρίζω τι που είναι. Πάντως αυτή είναι στην αρχή... δεν είναι σκουπιδότοπος. Είναι με το ανοιχτού τύπου, προφανώς θα ρίχνουν έξω και με φορτωτές γεμίζουν τα κοντέινερς, έτσι. Ναι, στην αρχή θα λειτουργήσει μέχρι να γίνουν εγκαταστάσεις δηλαδή ως ανοιχτού τύπου και στη συνέχεια θα είναι κλειστού τύπου. Τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση έχουμε και αυτή την ενημέρωση έχουν και οι κάτοικοι. Είναι και αυτό οικονομία. Ξέρετε, ο Δήμος αιμορραγεί τώρα με το. Είναι πολλά τα λεφτά για να πάνε στα εργοστάσια. Αλλά πρέπει να πάνε στα εργοστάσια, τα οποία πρέπει να τα έχουμε κάνει χρόνια τώρα. Και εμάς η θέση μας ως περιφερειακή αρχή ήταν ένα εργοστάσιο στη Μεγαλόπολη. Για όλη την Πελοπόννησο. Ένα. Αυτό το ΣΜΑ στη Σκούρα είναι έργο της περιφέρειας ή του Δήμου Σπάρτης? Όχι, δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Είναι ο Δήμος Σπάρτης. Έχει... Ο Δήμος Σπάρτης και ο Φόσδα. Δεν έχουν καμία σχέση. Ναι. Εμάς η αποστολή μας στο θέμα των σκουπιδιών, που βλέπετε την εμπλοκή, ο Νίκας και ο Νίκας έσωσε την κατάσταση για την κανονικότητα όλοι τους. Τσουμάζεις όλους εδώ και είναι ανάγκη τα σκουπίδια να γίνουν το έργο σε σκουπίδια. Είναι. Και ο Δήμος Σκάλας το είπε. Και το καταλάβανε τώρα οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να είναι τα σκουπίδια στις χαράδες και να τα θάβουν και μετά κάνουν δίπλα τη γεώτες και να πίνουν ό,τι πίνουν ραδιενεργά και ό,τι απόβλητα έχουν. Έτσι είναι. Ναι. Πίνουν καρκίνο δηλαδή. Ενώ ο Χιτή, όπως σας είχα αναφέρει την προηγούμενη φορά, το υπόστρωμα που έχει την προστασία που κρατάει, ο οποίος το Χιτή, χώρος ταφής, υγειονομικής ταφής ή πολυμάτων, ό,τι μένει από το... καθαρίζουν ότι είναι ανακυκλώσιμα, γίνεται οικοπροστοποίηση και ό,τι δεν χρησιμοποιείται το θάβουνε. Πλαστικά, ξέρω, παιχνίδια, τι είναι, διάφορα άλλα που δεν θάβονται, σκεπάζονται και τα νερά που μαζεύονται κάτω, που δεν περνάει τίποτα από κάτω, από ένα κύκωση μόνωση, δεν περνάει τίποτα, πάνε σε ένα βιολογικό καθαρισμό και βγαίνουν νερό. Πού το, δεν είναι καλύτερα τώρα που πάνε τα σκουπίδια στην απηδεία και θάβονται? Πέστε μου. Πάνε στην απηδεία και θάβονται. Ή πάει ο άλλος, έχει δίπλα σε ένα άλλο χωριό, φεύγει ο κατσίγαρος από το ελαιοργείο και πίνει δίπλα στη γεώτες του χωριού. Δίπλα στη γεώτες. Δίπλα. Και πίνουν νερό. Λοιπόν, αυτά πρέπει να... Έπρεπε να έχουν λυθεί νομίζω αυτά τα θέματα χρόνια τώρα. Δεν έπρεπε να έχουν λυθεί χρόνια, κύριε. Πήγα προχθές, έπεσε φωτιά στο σκουπιδότοπο. Τι γίνεται ο σκουπιδότοπος? Είναι θαμμένος, τον φυτέψαμε κιόλας από πάνω. Αυτός όλο το χειμώνα όταν βρέχει είναι μαλακό το έδαφος και δεν είναι συμπαγές, έτσι. Το καλοκαίρι που στεγνώνει ανοίγει. Ανοίγει αρχίζει και βγαίνει το μεθάνιο το οποίο αναφλέγεται. Ναι. Και λες και είναι ηφαίστειο. Και πάνω από τα φυσού. Ναι, και γι' αυτό βλέπουμε και συχνά καπνό. Έπρεπε χρόνια να έχουν γίνει τα εργοστάσια. Έπρεπε να έχουν γίνει χρόνια. Έπρεπε να έχει τρέξει αυτό και είναι απαραίτητα. Πάμε στο εξωτερικό, τα βλέπουμε στη Βιέννη, τέσσερα θέματα μέσα στην Βιέννη. Μέσα στη Βιέννη το εργοστάσιο. Αλλά έχουν συνείδηση. Συνείδηση. Μαζεύτε τα άλλα να τα παίρνει. Υπάρχει εταιρεία τώρα που τα μαζεύει. Και φαίνεται μια διαφορά. Το ότι βλέπουμε σκουπίδια τώρα εμείς είναι αυτός ο λόγος, ότι δεν μπορούν να τα μεταφέρουν επειδή είναι λίγα τα φορτηγά τα οποία τα μεταφέρουν. Εάν γίνει το ΣΜΑ με τα κοντένες τα μεγάλα που είναι επί 10, σκουπιδιάρικο επί 10, τα πάει ένα για 10. Οπότε γλιτώνει και έξοδα ο Δήμος. Αυτό θέλω να πω για αυτό το θέμα. Τώρα, άλλα θέματα που έχουμε εμείς, έργα σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, εκτός τα αυτά που βλέπετε που γίνεται, γι' αυτό λέω, είναι για την ασφάλεια. Καλός τάπητας, διαγραμμίσεις, καθαρισμός και σηματοδοσία. Σήματα. Επειδή είπατε και νωρίτερα. Δυστυχώς, το λέω να τα ακούσουν και οι φίλοι μου που μας ακούνε τώρα, δείτε τις πινακίδες πώς τις κάνουν. Δείτε πώς τις κάνουν. Οι θύρατάδε και οι θύρατάδε, μουτζούρες, σήματα κομματικά, μαυρίλα τελείως. Και μερικά τα έχουν κάνει και κόσκινο από τους πυροβολισμούς. Ναι. Τους μάγκες. Οι κυνηγοί. Λοιπόν, κόσκινο. Και σου λέει, αλλά αλλάξε το. Λέει, η πινακίδα δεν βλέπουμε. Το κάνω καταγγελία. Ωστε ρε παιδιά, αυτός το έχει κάνει. Η θυρατάδε. Το έχει γράψει και λέει, από ποιο μέρος είναι. Πιάστε τους. Πες τους, αλλάξτε τις πινακίδες. Πληρώστε τους. Βουτάτε τους για να τις πληρώσετε. Θα έπρεπε να τους πηγαίνει λογαριασμός. Εκεί μια-δυο φορές να δείτε αν θα συνεχίσει. Ερχόμενοι από Τρίπολη τώρα που κατεβαίνουμε κάτω. Γεμάτες όλες με σήματα. Ειδικά από τη Σκάλα που πας στο Γήθιο, μετά από κάποιο ποδοσφαιρικό αγώνα, τα καλύψαν όλα. Δεν υπάρχει τίποτα, καμία πινακίδα. Και υπάρχει ανταγωνισμός. Υπάρχει ανταγωνισμός. Πόσοι θα βάλουν σε ποιες πινακίδες να είναι περισσότερες σε μια ομάδα. Πέρσι τις κάναμε αυτές. Λοιπόν,
πάμε αλλού τώρα. Θα αντικατασταθούν, κύριε Τζινιέρη, κάποιες πινακίδες που είναι και φθαρμένες από τον ήλιο. Αλλά... Έχουμε κάνει καταγραφή. Έχουν πάει οι μηχανικοί δικοί μας, έχουν γυρίσει όλο το δίκτυο και έχουν καταγράψει και τα έχουμε δώσει. Εντάξει, θα γίνουν αυτές. Γιατί υπάρχουν λήψεις και σε πινακίδες. Δεν είναι μόνο ότι πρέπει να γίνει αντικατάσταση και να αλλάξουν. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε εξέλιξει αυτή τη στιγμή. Έχουμε εξέλιξει, από ό,τι ξέρετε, τον ολικοφωτισμό της καινούργιας γέφυρας. Προχωράει και αυτό. Έτσι. Να έχετε υπόψη σας ότι η διοίκηση κάθε νομού και κάθε δήμου, ξέρω εγώ, έχει συνέχεια. Ναι, βρήκαμε το έργο αυτό στο 10% ήταν η εξέλιξή του. Το οποίο έργο το βρήκε και η προηγούμενη αρχή από τον κύριο Φουρκά. Ναι. Από εκεί, ξεκίνησε. Εμείς το τελειώσαμε. Αλλά παίρνοντας το έργο, είδαμε ότι δεν είχε ούτε πεζοδρόμια ούτε φωτισμό. Μια γέφυρα, καινούργια γέφυρα το 2022 και να μην έχει φωτισμό. Ναι. Λοιπόν, αφήσαμε αναμονές αμέσως εμείς στην κατασκευή και τώρα και κάναμε δημοπρασία ξεχωριστή για να γίνει ο φωτισμός. Είναι σε εξέλιξη. Πιστεύω μέχρι το τέλος Αυγούστου να ανάψουμε τα φώτα. Είχαμε και εκεί κλοπές τώρα, παρεμπιπτόντως. Πάλι κλοπές από τους γνωστούς. Ναι. Κλόψα καλώδια. Μάλιστα. Λοιπόν, κόμβος θα γίνει εκεί στο σημείο. Είναι πολύ ωραίο και στο σε κόμβος, συνδυασμό κύριε Τζινιέρη. Με μελέτη, ναι. Κάνουμε μελέτη τώρα. Μια μελέτη ανάπλαση του Ευρώτα. Ο οποίο θα περιθέτει ανάμεσα στις δύο γεφύρες. Θα είναι αυτό ένα μέρος. Σε συνδυασμό με το μουσείο. Του μουσείου, του οποίου η μελέτη είναι έτοιμη, θα αναδειχθεί όλη αυτή η περιοχή. Θα την έχουμε τη μελέτη και όταν βρεθούν οι πόροι να τη δημοπρατήσουμε. Ναι. Το μουσείο, τώρα μιας και επανέφερα το μουσείο, εχθές ήταν πάλι ΚΑΣ, ανεβλήθη για τρίτη φορά. Γιατί είναι το ΚΑΣ? Η μελέτη είναι έτοιμη. Αλλά μόλις κάποιος εκεί βρίσκει πέτρες, αρχαία. Και τα εξετάζουν τα αρχαία. Και σου λένε να τα αφήσουμε τα αρχαία, να μην τα αφήσεις τα αρχαία. Άμα τα αφήσεις τα αρχαία, πρέπει να αλλάξεις τα υπόγεια, να τα κάνεις με τζάμια για να φαίνονται τα αρχαία. Mm. Άρα, καθυστερούμε από την αρχαιολογία. Και άλλες καθυστερήσεις. Εντάξει. Η μελέτη είναι έτοιμη. Περιμένει την έγκριση του ΚΑΣ να δουν τι θα τα κάνουν. Θα τα σηκώσουν ή θα τα αφήσουν. Για να κάνει και την ανάλογη αλλαγή ο μελετητής. Αυτό είναι το γενικό πρόβλημα που υπάρχει στη Σπάρτη, όπου σκάπουμε βρίσκουμε αρχαία. Η θέση δικιά μου, αν θέλετε, η προσωπική μου θέση, αλλά τώρα ό,τι έγινε, ήταν το μουσείο, το αρχαιολογικό, να γίνει ακριβώς απέναντι από το υπάρχον μουσείο. Να αλλάξει το σχέδιο πόλεως, χώρος πρασίνου, τρεις φοίνικες ήταν εκεί και τέσσερα πεύχα, οι φοίνικες έχουν πεθάνει, δύο πεύχα. Λοιπόν. Mm. Σε εκείνο το σημείο απέναντι ένα τριώροφο κτίριο. Και ήταν το μουσείο μέσα στην πόλη, μπαίνανε μέσα, ξεφόρτωνα τα λεωφορεία, φεύγει ο κόσμος, πήγαινε στην αρχαία Σπάρτη, ξαναγύρανε, πέρα μέσα από όλη τη Σπάρτη, πήγαμε, το κάναμε εκεί. Καλή και εκείνη η θέση, γιατί είναι κοντά, με την ανάπλαση που θα γίνει όλη, θα γίνει ένας ωραίος χώρος εκεί. Το κάναμε εκεί γιατί ήταν η είσοδος της Σπάρτης, τώρα η είσοδος μεταφέρθηκε. Και η είσοδος και είναι και δίπλα και η αρχαία Σπάρτη, περπατάς εκεί, κάνεις, ναι. αλλά από το, αν ήταν στο κέντρο, στον Τάρατα που πήγαμε, τετραόροφο στο κέντρο είναι. Στον ναι. Τάρατα. Οι δύο όροφοι αφορούν τη Σπάρτη, στον Τάρατα. Σταματήσαμε το λεωφορείο, ανεβήγαμε πάνω, το είδαμε, στο λεωφορείο μας πήρε, φύγαμε. Αλλά είμαστε μέσα στο κέντρο. Γύρισαμε εκεί στο κέντρο. Τι ήθελα να πω τώρα. Με το μουσείο, αυτή είναι η εξέλιξη που έχουμε. Τώρα, τα άλλα έργα που έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή είναι στο Μιστρά, έχουμε χρηματοδοτήσει τρεις ναούς. Έχουμε χρηματοδοτήσει στα παλάτια, να τελειώνουν τα παλάτια να χρησιμοποιηθούν και έχουμε χρηματοδοτήσει και τα δύο διαζώματα, τα δύο σειρές καθισμάτων που γίνεται αναστήλωση στο αρχαίο θέατρο του Μιστρά. Πάμε Μονεβασιά. Στο Μονεβασιά γίνεται η Μαρίνα της Μονεβασιάς, πάει πολύ καλά, είναι εξαιρετικός εργολάβος. Θα είναι μεγάλο έργο για τη Μονεβασιά, γιατί σχετίζεται τώρα ο υψηλός τουρισμός που θα πηγαίνει με τα σκάφη που θα πηγαίνουν εκεί, έτσι, που θα σταματάνε. Ναι. Επίσης θα γίνεται είσοδος της Μονεβασιάς, καινούργια είσοδος, δεν θα παρκάρει αυτοκίνητο. Γίνεται ο φωτισμός και γίνεται και η αντιστήριξη των πρανών. Ναι. Η αντιστήριξη ή ασφάλιση, και βάζουν και, αν είχατε πάει τώρα τελευταία, ειδικά πλέγματα για προστασία του κόσμου. Στα βράχια, και να μην πέσουν βράχια και πέτρες.
Είχαμε μία σύσκεψη τελευταία την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Πέμπτη, τέτοια μέρα, με τον κύριο Παπαγιαννή, τον Γενικό Γραμματέα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Συζητήσαμε το θέμα αυτού του αλιμεντικού καταφύγιου της Κοκκινιάς, που είναι στην Κλυκόβρηση κάτω, το οποίο έχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Λάθος θέση, λάθος μελέτη, δεν ξέρω τι έγινε εκεί, το ψάχνουμε τώρα. Αυτή τη στιγμή βγήκα από σύσκεψη που συζητάγαμε αυτό το θέμα, να βρούμε λύσεις στο πρόβλημα, γιατί το καθαρίζουμε και γεμίζει αμέσως μετά η φυκιά. Λες και είναι σέσουλα και μπαίνουν μέσα τα φυκιά. Είναι γεμάτο φυκιά. Το λιμενικό καταφύγιο, δεν ξέρω τι. Αυτό μπορεί να λυθεί. Αυτή η θέση, πώς επιλέγει, τι πιέσεις έγιναν, κάτι έγινε εκεί πέρα να πούμε και έγινε αυτό το πράγμα. Και οφείλουμε τώρα να δίνουμε 300 αργές για να καθαρίσουμε το λιμενικό καταφύγιο που είναι 5 βαρκές. Δεν υπάρχουν και 5. Δεν μπορεί να λυθεί αυτό με κάποιο τρόπο. Θα λυθεί, ναι, τώρα έχουμε μελετηθεί. Αυτή τη στιγμή είναι σύσκεψη, να γίνει κάποιο μόλος, κάτι όπως θα το αντιμετωπίσει, να γίνει κάτι να γίνει, να είναι καθαρό, να χρησιμοποιείται, ρε παιδί μου, για αυτό το σκοπό έγινε. Ναι. Και είδαμε και διάφορα και άλλα. Σε άλλα σημεία που εξετάζαμε αυτή τη στιγμή σε σύσκεψη, εξετάζαμε το καταφύγιο της Κοκκινιάς, να δούμε αν μας παίρνει να κάνουμε ένα στο Γερολιμένα, επίσης στην Κοκάλα, και να βελτιώσουμε στην Παγανέα και στο Σκουτάρι που έχουν κάτι εκεί παρεμβάσεις σε κάτι υποδομές που υπάρχουν, και μια διάβρωση στο μέσα από εδώ, σε μια εταιρεία που ασχολείται με έργα τέτοια, ειδικούς, να βάλουμε ειδικούς να κάνουν τις μελέτες. Άλλο... Για την παράκαψη σκάλας Βλαχιώτη, μας ρωτάει ένας ακροατής. Ναι, να πούμε εδώ. Εδώ έχουμε και άλλο θέμα. Έχουμε πολλά θέματα, λοιπόν. Έχουμε μελέτη έτοιμη, τη μελέτη της γέφυρας της σκάλας. Ακούμε διάφορα. Μας κάνουν πόλεμο για αυτή τη μελέτη. Γιατί γίνεται εκεί η γέφυρα. Γιατί, υπάρχουν τα χρήματα, 4, κύριε Χοντροπούλε, 4.750 είναι στην άκρη για να γίνει η γέφυρα. Η γέφυρα, η μελέτη της γέφυρας είναι έτοιμη. Ο χώρος που θα γίνει η γέφυρα είναι δημόσιος. Η έξοδος της γέφυρας προς το Βλαχιώτη, τώρα θα δούμε πώς θα πέρα, να αποφύγουμε λίγο το σχέδιο πόλεως. Πέφτουμε πάνω στο σχέδιο πόλεως. Αυτό. Είχαμε την από το μελετητή ότι δεν πέφτει. Αλλά από ό,τι βλέπουμε τώρα, προσπαθούμε, εκεί είμαστε. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Μπορούμε να δημοπρατήσουμε εμείς το έργο με παρατήρηση ότι ο χρόνος του άλλου κομματιού, αν δεν έχουν γίνει απαλωτριώσεις μέχρι τότε, όλες τις απαλωτριώσεις, θα μετρήσει ο χρόνος του από όταν γίνουν απαλωτριώσεις. Δεν έχουμε πρόβλημα, είναι μικρό το ποσό. Το κύριος όγκος είναι η γέφυρα. Ναι. Η γέφυρα είναι καθαρός ο χώρος και η μελέτη έτοιμη. Και τα λεφτά υπάρχουν. Γι' αυτό, γιατί άκουσα και την άλλη φήμη. Τα παίρνετε τα λεφτά, λέει, από τη σκάλα για να τα ρίξετε στη Σπάρτη, στη γέφυρα της Σπάρτης. Α, συνεχίζουμε. Ένα λεπτό, μια σχεδόν τη γέφυρα και να μην το ξεχάσω. Από το Σκλαβενίτη μέχρι τη διασταύρωση Αφισού θα γίνει νέος τάπητας. Θα βαφτεί η τσιμεντένια γέφυρα, θα συντηρηθεί δηλαδή, και έχουμε και εργολαβία 70 χιλιάρικα, θα βαφτεί και η άλλη γέφυρα η παλιά. Να ομορφύνει και τουλάχιστον ο χώρος εκεί, να μην βλέπουμε αυτό το όπως καθάρισε τώρα κάτω, να φαίνεται και από πάνω η γέφυρα, να μπαίνουμε στην πόλη ωραία. Μαζί δεν μας είπατε για την παράκαψη σκάλας Βλαχιώτη. Παράκαψη σκάλας Βλαχιώτη. Οι σκαλιώτες δεν έχουν. Υπάρχει μια μελέτη από το πάνω μέρος, ναι, αλλά δεν έχει αποφασιστεί. Και θα γίνει μια γέφυρα πάνω από τις υπάρχουσες τώρα γέφυρες, πάνω ψηλά θα γίνει. Ναι. Υπάρχει μελέτη έτοιμη της παράκαμψης του Λαχιώτη, η οποία ξεκινάει από τη διασταύρωση της Μυρτιάς, περνάει από κάτω, ξέρετε τον δρόμο, και σταματά και βγαίνει στη διασταύρωση της Γούβες, και που είναι του κύριου Χιώτη το εργοστάσιο. Ναι. Εκεί. Λοιπόν, αυτή κοστίζει γύρω στα 16,5 εκατομμύρια. Και όταν είναι έτοιμη η μελέτη, όταν υπάρχει. Όταν βρεθούν τα χρήματα. Βρεθούν, ναι, τα χρήματα, είμαστε έτοιμοι να την κάνουμε. Υπάρχει μελέτη. Άλλη μελέτη. Είπαμε, σας είπα, τα 68 εκατομμύρια που είναι το σπάτι του υπηρεγήθειο. Ναι. Του Υπουργείου. Είναι μεγάλη μελέτη του Υπουργείου. Τρίτο έργο. Το βάλαμε τώρα σε πρόγραμμα που είχαμε από το Υπουργείο, μας ζήτησε, είχαν κάτι κονδύλια, έτοιμη μελέτη, και είχαμε εμείς τη μελέτη Απηδιά, Γκαγανιά εκεί, μέχρι Μολάους. 6,5 εκατομμύρια. 7 περίπου. 7. Πιστεύω να έχουμε μια καλή χρηματοδότηση, γιατί είναι ένα πρόγραμμα για πώς το λέμε,
παρεμβάσεις σε δίκτυα, οδικά δίκτυα για ασφάλεια. Αυτό ήταν. Αυτό είχε μπάρες, είχε κοψίματα στις στροφές, καινούριους τάπητες. Ήταν παρεμβάσεις ασφαλείας. Εντάξει. Αυτό. Πιστεύω να το πετύχουμε. 23 εκατομμύρια έχουμε ζητήσει σαν περιφέρεια. Να δούμε πόσο θα μας δώσουν. Εμάς ήταν έτοιμη μελέτη. Τώρα, στο... Τι άλλο είχα... μου είπατε κάτι πριν. Όχι, εγώ σας ρώτησα για την παράκαψη σκάλας Βλαχιώτη. Μου είπατε ότι είναι η μελέτη μόνο για το Βλαχιώτη. Ναι, ναι, το Βλαχιώτη είναι έτοιμη. Ναι. Όποτε χρειαστεί. Έχουμε κάνει συντήρηση σε όλα τα κέντρα υγείας. Mm-hmm. Κάνουμε τώρα τη μόνωση του νοσοκομείου Μολάων από κέντρα υγείας. Θα κάνουμε μια παρέμβαση για μια είσοδο στα γυμνάσια στους Μολάους. Θα γίνει το κλειστό γυμναστήριο στους Μολάους, 1.700. Παντού, σε όλες τις περιοχές κάνουμε... Η περιφέρεια χρηματοδοτεί και κάποιες εκδηλώσεις, έτσι. Εκδηλώσεις, αυτό ήθελα να σας πω, ναι. Με το Δήμο Μονοβασιάς κάναμε μια προγραμματική σύμβαση για ορισμένες εκδηλώσεις, τις βασικές τους. Ήταν οι μόνοι που ήταν οργανωμένα και μας είπανε, έχουμε αυτές τις εκδηλώσεις, θέλουμε, κάναμε προγραμματική σύμβαση και κάθε τόσο από κοινού με το νομικό πρόσωπο χρηματοδοτούμε τις εκδηλώσεις. Και ωραίες εκδηλώσεις, γιατί πήγα σε αρκετές. Στους άλλους συλλόγους που μας στέλνουν, πολιτιστικούς συλλόγους, δίνουμε χρήματα. Σε όλους δίνουμε. Ορισμένα έξοδα, έτσι, ζητάνε, ξέρω εγώ, τους δίνουμε τα ηχητικά. Ναι. Τους δίνουμε την αμοιβή, ξενοδοχειακή υποστήριξη, ξέρω εγώ, ή το φαγητό τους. Ορισμένες δίνουμε. Σε όσους έχουν έρθει εδώ, τους έχουμε δώσει. Σε όσους έχουν δώσει συλλόγους, μιλάμε για πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις. Όχι, καλά, στα πανηγύρια εννοείται, δεν χρηματοδοτούν. Δεν συμμετείχε, αφού έχουν έσοδα. Ναι. Ό,τι δεν έχει έσοδα. Ό,τι είναι χωρίς και είναι εισιτήριο. Και χωρίς εισιτήριο, έτσι αυτό. Ναι, χωρίς εισιτήριο, ναι, αυτές οι εκδηλώσεις όλες. Να, τώρα έχουμε χρηματοδοτήσει του Κότσιρα, που γίνεται κάτω. Στη σκάλα. Ναι. Και άλλη μια εκδήλωση που κάνει η κυρία Τζανετάκου εκεί, με το σύλλογό της. Και το γιορτή Πορτοκαλιού χρηματοδοτήσαμε και τις χοροδίες που είχαν έρθει από την Αθή. Πολλές εκδηλώσεις γίνονται. Και αύριο γίνεται μια, όχι αύριο, το Σάββατο, μια ωραία εκδήλωση στο Λογκανίκο για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. Και εκεί το χρηματοδοτούμε όλοι. Ήταν η πιο υψωστή εισήγηση που σε ανεφέρει και τη χρηματοδοτούμε όλη την εκδήλωση στο Λογκανίκο. Ακόμα και τώρα μπορεί κάποιος να σας κάνει πρόταση για κάποια εκδήλωση ενδεχομένως. Να μας κάνει πρόταση για να έχει περιθώριο. Έτσι, ναι, ναι. Να έχει περιθώριο, να μας κάνει πρόταση. Μπορεί να είναι τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Ναι. Χθες κάναμε, και είχα πάει μάλιστα με το σύλλογο που έχουν στο Ξηροκάμπι, με τα όργανα, τα λαϊκά όργανα, τα παλιά όργανα που κάνουν το... Ναι. Και είχαν μια ωραία εκδήλωση κουμουστά που παίξανε παιδιά με τα... τις λίρες, ο σύλλογος, τραγουδήσανε κιόλας, ωραία, μια ωραία εκδήλωση που πάει για σκοπό πολιτισμού, ρε παιδί μου. Ναι, μια εκδήλωση, δεν ήταν μπουζούκια, δεν έχω τίποτα με τα μπουζούκια δηλαδή, αλλά ήταν μια εκδήλωση που δεν είχε εισιτήριο. Δεν κάναμε και στο θέατρο του Ξηροκάμπιου, της Μητρόπολης, τις εκδηλώσεις που κάνει, εμείς σχηματοδοτούμε. Στα σχέδιά σας τώρα κάποιο έργο σημαντικό για τη Λακωνία που ακόμα έτσι το σχεδιάζετε, το έχετε στο μυαλό σας? Αυτό μας ξέφυγε τώρα. Είναι τόσο το φράγμα Κελεφίνας. Ναι. Δημοπρατείται, μας ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας, είναι όλα έτοιμα το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Και το Τρινάσου, το άλλο, είναι έτοιμη μελέτη, θα ενταχθεί στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Το Τρινάσου. Ναι. Είναι μεγάλα έργα αυτά, έτσι, δεν είναι μικρά έργα. Το Τρινάσου είναι... θα αρδεύουν εκεί 22.000 θέματα. Όρο τον κάπο, ο οποίος αρδεύεται δυστυχώς με πρωτόγονες συνθήκες, με κανάλια. Ναι. Και χάνεται το νερό.
Και το βασικό μας θέμα τώρα τα επόμενα χρόνια θα είναι το νερό. Το φράγμα, εφόσον δουλέψει σωστά, να δούμε τι παροχές θα υπάρξουν και Λεφίνας, και αυτό θα είναι καλό, γιατί σε συνδυασμό με τα φράγματα των ΤΟΕΒ, όχι τα φράγματα, τις λιμνοδεξαμενές που έχουν οι ΤΟΕΒ, τις λεκάνες, που μαζεύουν από τον Ταΐγετο, γιατί έχουν νερά εκεί, προφανώς θα γίνει συνδυασμός και με αυτά, δεν θα υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα στον κάμπο. Και να έχετε υπόψη σας ότι το φράγμα αυτό, η παροχή που στέλνει προς τα κάτω, είναι στα 500 μέτρα. 500 μέτρα υψόμετρο. Ναι. Η Σπάτη νομίζω είναι 230. Έτσι, για σκεφτείτε τι υψομετρική διαφορά υπάρχει. Ναι. Το Γεράκι έχει 370. Ναι. Πάει και στο Γεράκι δηλαδή. Αυτό θέλω να πω, ότι είναι πολύ καλή σκέψη που έγινε εκεί. Θέση, και το ύψος του. Το ύψος. Δεν έχει γίνει όμως ακόμα η μελέτη του δικτύου διανομής. Δηλαδή το φράγμα θα γίνει. Κοιτάτε, μόλις ξεκινήσει. Ναι, και η μελέτη, ναι, μας το είπε ο γραμματέας. Μόλις ξεκινήσει να γίνεται το φράγμα τώρα, θα ξεκινήσει, θα γίνει και η μελέτη. Ναι. Μην έχουμε το φράγμα γεμάτο νερό και δεν μπορούμε αυτό το κάνουν τα φιλιατρά. Ναι. Τα φιλιατρά, ξέρετε, έχει γίνει υπερχείληση. Ναι. Δουλεύει υπερχείληση και δεν έχει, δεν έχει το δίκτυο. Ναι, ναι. Όχι, θα γίνει το δίκτυο. Γίνεται και μεγάλη. Το δίκτυο, να έχετε υπόψη, είναι διπλάσια τιμή από το μελέτη, από το φράγμα. Ναι. Τεράστιο το δίκτυο. Όλο κλειστό. Κλειστού τύπου, καινούριο δίκτυο. Και θα υπάρξει και ΟΕΒ, δεν ξέρω, θα υπάρχει υπηρεσία που θα το ελέγχει. Είναι μεγάλο έργο για την περιοχή αυτή. Εκεί λύθηκε το πρόβλημα με τα γύρω χωριά που δεν θα μπορούσαν, που δεν ήταν στον αρχικό σχεδιασμό να υδρεύονται. Συνεπής αυτή η χρήση του νερού. Ναι. Εκεί είναι τα προβλήματα. Τα χωριά δίπλα που δεν ήταν στον αρχικό σχεδιασμό. Ειδικά κάτω εκεί στο ΤΟΕΒ, όπως σας είπα, το Τρινάσου, είναι. Ναι. Χάνεται πολύ το νερό, δεν λέω τίποτα άλλο. Κύριε Τζινιερή, τα χωριά. Τα χωριά δίπλα που δεν είχαν. Είναι αυλάκια το νερό. Αυλάκια. Τρέχουν τα κανάλια εκεί, πάει ο καθένα παίρνει. Τα χωριά δίπλα που δεν ήταν στον αρχικό σχεδιασμό να υδρεύονται. Προχωράμε, βλέπουμε ορισμένες δημοσιεύσεις. Δεν απαντάω. Δεν απαντάω. Όταν ήρθε η ώρα και απαντήσω θα είμαι πολύ σκληρός. Λοιπόν, δεν απαντάω. Γιατί βλέπουν ότι γίνεται δουλειά με τα λίγα που έχουμε τώρα. Γιατί εμείς αναλάβαμε, κύριε Χονδρόπουλε, με COVID και με πόλεμο τώρα. Ναι. Για σκεφτείτε πόσα κοπήκαν. Σκεφτείτε πόσα έχουν δώσει χρήματα και η περιφέρεια έχει δώσει σε COVID. Και ένα άλλο που δεν σας είπα, έχουμε οργανώσει ένα μεγάλη αποθήκη με κάτω για την πολιτική προστασία. Κομπλέ με σκηνές, όμοι γίνεται, μη συμβεί τίποτα να πούμε, είμαστε κομπλέ εδώ πέρα. Έχουμε τον υπεύθυνο της πολιτικής προστασίας, ένα πολιτικό μηχανικό, τα μηχανήματά μας, τους συνεργάτες που έχουμε έξω, ιδιώτες, σε περίπτωση. Μέχρι στιγμής, εντάξει, είναι η περιοριστική δουλεύει άψογα. Κάτι μικροφωτίες που ανάψανε, τις σβήσαν αμέσως. Οι δύο ξέρουμε από ποιους γίνανε. Στην τραπεζωτή, δύο φωτίες εκεί και Παλιοπαναγιά. Από οικισμούς γίνανε, καταλαβαίνετε τώρα. Ναι. Και στη Μάνη, από τους γνωστούς αγνώστους πάλι στη Μάνη. Λοιπόν, δεν ήταν τυχαίες φωτίες. Δεν είναι τυχαίες φωτίες. Ναι. Ειδικά. Εκεί η μία έγινε σε οικισμούς δίπλα. Ναι. Δίπλα. Και οι δύο, αυτές οι δύο κοντά μας, και στη Μάνη, σε περιοχές που γίνονται πάντα. Εντάξει. Σε περιοχές που γίνονται πάντα. Και τώρα φωνάζω, δηλαδή είδα κάτι αναρτήσεις που κάνανε εκεί οι Μανιάτες, δεν τους ξέρετε, δεν τους βρίσκετε, αφού τους ξέρετε, τους ξέρετε, τους ξέρουμε, τους πιάσαμε. Ναι. Δεν τους πιάσαμε, υποψίες υπάρχουν. Υποψίες. Αυτό είναι θέμα της πυροσβεστικής, του ανακριτικού της πυροσβεστικής. Ναι, του ανακριτικού της πυροσβεστικής, βέβαια. Ναι. Προχθές που έπιασε η μία κάτω στο Λάγια, μεταξύ Νύφη και Λάγιας, σε εκείνη την περιοχή, σε έναν οικισμό, ξεκίνησε από τον δρόμο και δεξιά. Σε πέντε σημεία. Τυχαία από μπουκάλια μπήκε. Ναι. Και βρήκαμε και έναν αναπτύρα. Την ώρα πήγα εκεί, μάζευε ο διοικητής της πυροσβεστικής αεροπόλεως ένα αναπτύρα από κάτω. Δεν ξέρω αν βρήκε και τίποτα άλλο ή αν δεν είχε. Από εκεί τη βάζει τη φωτιά και φυσάει, φύσαγε δυτικός, ανατολικά, από ανατολή προς δύση ο αέρας και τα ανάβαζε προς τα πάνω τη φωτιά.
Αυτό γίνεται εκεί πέρα. Θυμόσαστε, ήμουν πάλι πρόπερση εκεί την περιοχή, στο ίδιο σημείο ακριβώς. Πάλι φωτιά. Ναι. Θέλει προσοχή. Η περσινή, επειδή έτυχε να τη δω στην Παναγία τη Γιάτρισσα, πήγα την άλλη μέρα εγώ εκεί, το μετασχηματιστή που είχε πέσει, που λένε ότι έσκασε ο μετασχηματιστής. Όντως ήταν ένας μετασχηματιστής πεσμένος επάνω. Για να ζωπήρωση που έγινε, αλλά που μετά, έφτασε φωτιά στο γήθιο. Ναι, ναι, μετά άμα δεν την πιάσει αυτή τη φωτιά εκεί πάνω. Ναι. Και το άλλο που έχουμε κάνει, δώσαμε βάση εμείς αμέσως, φτιάξαμε το δρομολόγιο επάνω, από τα ηγέτη ανεβήκαμε και πιάσαμε τον Ταΐγετο και βγήκαμε κουμουστά. Καθαρίσαμε τα δρομολόγια, να είναι προσβάσιμα. Και μετά κατέβασα τα μηχανήματα στο δάσος Βασιλακίου. Το καθαρίσαμε με ζώνες ασφαλείας για να είμαστε εντάξει. Τώρα πήγανε στο Δαφνί, στην περιοχή Δαφνίου, στο Δαφνί δουλεύουν αυτή τη στιγμή και από εβδομάδα, αφού τους κάνουμε τη σχετική συντήρηση, θα τους πάμε στους βόρειους δήμους να καθαρίσουν τα χαντάκια. Γιατί έχει καιρό να γίνει εκεί. Πέραν των ρεμάτων που θα είναι άλλες εργολαβίες. Η δική μας, τα μηχανήματα δικά μας. Τα μηχανήματα μας είναι grader, GCB, τσάπα, μικρή και ένας φορτωτής. Και φορτηγό, έτσι. Ναι. Και τα φορτηγά μας, δύο φορτηγά. Αυτά. Μάλιστα. Είμαστε έτοιμοι εμείς, περιμένουμε. Εδώ δουλεύει η νομαρχία, η διοίκηση εδώ του δικητήριου. Να έχετε υπόψη σας ότι είναι υποστελεχωμένο. Έπρεπε να έχουμε 160 υπαλλήλους και έχουμε 80, 82. Τους μισούς δηλαδή. Ευτυχώς, ναι. Το Άργος έχει 160. Ναι. Εμείς και η Αρκαδία είμαστε λιγότεροι. Γιατί είμαστε λιγότεροι? Γιατί δεν προτιμάνε την Αρκαδία και τη Λακωνία. Προτιμούν, πάλι με την κινητικότητα που γίνεται, προτιμούν Κόρινθο, που είναι δίπλα στην Αθήνα, και Ναύπλιο. Και μετά Καλαμάτα. Ναι. Είναι γεμάτη αυτή τη στιγμή και εμείς δεν έχουμε. Ευτυχώς έχουμε αυτά τα 8 μήνα του ΑΕΔ ή μέσω ΑΣΕ που είναι μερικά. Και έχουμε καλύψει και αυτοί που είναι ακόμα, που έχουμε αυτούς τους είχαμε πάρει με το COVID και καλύψουμε τις ανάγκες μας με αυτούς. Εν μέρη λύνονται όμως τα προβλήματα. Τώρα, άμα τον έχεις ένα οκτάμινο, κύριο Χοντρόπουλο, τώρα είναι για να δουλεύει ένα οκτάμινο, μετά φεύγει. Ναι. Αν ξανάρθει μετά πάλι, δεν είναι θέμα. Τι πρέπει να γίνει για να υπάρξει ενδιαφέρον και να καλυφθούν αυτά τα κενά που υπάρχουν? Η κινητικότητα. Να θέλουν να έρθουν να δουλέψουν και στη Σπάρτη, ρε παιδί. Ναι. Λοιπόν, βλέπω εδώ στα τέλη αυτές που είχαμε κάνει, στα τέλη Σεπτεμβρίου, η προκήρυξη για το φράγμα της Κελεφίνας, όπως σας ανέφερα. Δεν έχουμε άλλα τίποτα άλλο τώρα αυτή τη στιγμή. Κάποια άλλη στιγμή να τα πούμε, να έχουμε μαζέψει πάλι θέματα. Αλλά φαίνεται, εγώ θα πω στους ακροατές τώρα που μας μιλάν, που μας ακούν, να κάνουν σύγκριση. Τα 3 χρόνια που είμαστε εμείς τώρα, τα 3 χρόνια που είμαστε εμείς και τα 9 χρόνια που ήταν πριν. Τι είδανε, να μας πούνε. Να βγούνε και να πούνε, αλλά μας λένε δεν κάνετε, εκείνο το βρήκατε. Το βρήκαμε στο 10% το τελειώσαμε και το συμπληρώσαμε, τη γέφυρα, και βρήκαμε παρατημένη, γιατί είχε εγκαταλείψει ο εργολάβος τον πόρο του Κερακίου. Τον πόρο. Ναι. Τον φτιάξαμε για την παράκαψη. Τους φύγανε οι εργολάβοι. Γιατί? Δεν μπορούσαν να τα κάνουν τα έργα δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Και ξέρετε, πήγαινε το περίεργο, κύριε Χοντρόπουλε, ότι η ίδια τεχνική υπηρεσία είναι και η ίδια μηχανική. Αλλά αυτή τη στιγμή οι επικεφαλείς γνωρίζουν το αντικείμενο. Αυτό είναι το ρεζουμέ της ιστορίας. Και ενδιαφέρονται. Εντάξει. Κύριε Τζινιέρ, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Εγώ είχα κανένα σκοπό να εμπλακείτε. Έχω τώρα τις έννοιες του ενός και του άλλου ή του τι έγινε με τον τάδε δρόμο, τι έγινε με τον... Αλλά ήθελα να προσφέρω στον τόπο μου. Γι' αυτό έχω κάνει αυτή τη δουλειά. Διακοπές θα πάτε τώρα τον Αύγουστο, κάποιες μέρες? Αν μπορέσουμε να... θα πάμε κάπου κοντά εδώ κοντά, να είμαστε σε ετοιμότητα. Ναι, γιατί μπορεί να χρειαστεί να... Σε ετοιμότητα, βάραξιλο το άλλο. Ναι, όχι, αλίμονο. Μακάρι να μην έχουμε τίποτα, να υπάρχει ησυχία. Αλλά μου κάνει εντύπωση... Είναι εξαιρετικός ο νέος διοικητής που έχει έρθει, της πυροσβεστικής, ο κ. Μαυραγάνης, που έχει όλη τη Λακωνία. Ναι. Αμέσως στο τηλέφωνο επικοινωνούμε ό,τι συμβεί και επεμβαίνουν αμέσως. Δηλαδή εδώ τις σβήσαν αμέσως, στο γήθιο πάλι τα ίδια,
τα προλάβαμε. Ναι, είχαμε χθες στο Γήθιο, ναι, ναι. Και την άλλη, και την άλλη που είχαμε και την άλλη, πήγα πάνω στη Βαβακού. Δεν πιάσαμε, η πρώτη που έπιασε που ήταν εκεί πάνω. Ναι, ναι. Πάλι τη βάλανε οι γνωστοί άγνωστοι. Γνωστοί. Ή αυτοί που έχουν τη βόσκηση. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί ξεκίνησε, ναι, η φορτίαση, ναι, πρώτη. Ναι. Αυτά γίνονται. Τώρα τι άλλο να... Δεν έχω κάτι ακόμα υπόψη να σας πω. Θα τα πούμε πάλι, εδώ θα είμαστε. Θα τα πούμε και όποτε θέλετε στη διάθεσή σας, γιατί ναι, βλέπω το παραπονό μου είναι το εξής. Είδα ένα σχόλιο σε ένα site εκεί, το οποίο μας αντιπολιτεύεται, και έλεγε εγώ εμποδίζω το έργο του Δήμου για το Open Mall, γιατί η Αρχιτεκτονική Επιτροπή της Περιφέρειας δεν συνέρχεται για κάτι τέτοιες ιστορίες. Ξέρετε ποια είναι η σχέση εμένα με την Αρχιτεκτονική Επιτροπή? Ότι σου έχουμε δώσει ένα δωμάτιο και κάνουν συνεδριάσεις. Δεν έχω ούτε μία σχέση με την Αρχιτεκτονική Επιτροπή. Όταν κάνουν σχόλια σε site, δεν το ελέγχουν. Δεν ελέγχουν τι νους είναι. Τι νους υπηρεσία είναι. Απλώς πετάει το αυτό, το ακούει ο άλλος. Α, και το όνομά μου, ο Τζινιέρης. Ο Τζινιέρης δεν αφήνει να γίνει το Open Mall. Να το κάνουν οι αρμόδιοι το Open Mall, αυτοί που το έχουν. Όπως είχαν πει οι αρμόδιοι, θα κάνανε και τρεις κόμβους στις 2 Ιανουαρίου. Στις 2 Ιανουαρίου είπαν, θα κάνουν τρεις κόμβους. Ένα στο ΚΤΕΛ, ένα στο Άγιο Σπυρίδωνα και ένα στο Σέσιλ. Ναι. Οι οποίοι δεν έχουν προχωρήσει. Να σου κάνουν. Τώρα κάναμε εμείς. Δημοπρατήσαμε και τώρα υπέγραψε προχθές ο Περιφερειάρχης να πάμε το νερό από τα Πικουλιάνικα στην Πάνω Πύλη για να γίνεται, να έχει μεγάλη πίεση, να πηγαίνει νερό για να είναι έτοιμη για πυρόσβεση. Εμείς το κάναμε. Ναι. Του Δήμου έργο είναι. Μάλιστα. Με τη ΔΕΙΑΣ κάναμε προγραμματική σύμβαση. Εντάξει, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε να πούμε, αλλά εντάξει. Κάτε κι εσύ. Είναι η ασφάλεια. Αυτή η κόμβη είναι ασφάλεια. Εμείς μελετάμε τώρα 7 κόμβους σε όλο το δίκτυο, έτσι. Σε όλο το δίκτυο είμαστε... Κόμβος θα γίνει στη διασταύρωση... Κοιτάτε, κόμβη, να σας πω μερικά σημεία για κόμβους. Ναι. Διασταύρωση Αφισού. Ναι, το πάνω. Πριν το γήπεδο, έτσι. Πριν το, τη γέφυρα. Ναι. Ανογείων. Λευκόχωμα, Ξηροκάμπη, Στεφανιά, Ασοπός. Ασοπός. Κάτω εκεί. Ασοπός. Δεν... Κυκλική ή ανισόπεδη κόμβη θα είναι αυτή? Κυκλική κόμβη, όχι η ανισόπεδη. Κυκλική κόμβη. Τα κόμβη είναι κόμβη κανονική, έτσι. Αυτό είναι το νέο. Έξω που πάμε τώρα δεν βλέπουμε φανάρια πλέον. Ναι. Και είναι και πιο ασφάλεια ο κόμβος. Γιατί με το φανάρι σου περνάει ο άλλος. Ναι. Και ένας κόμβος που χρειάζεται, που το έχει προβλέψει ο Δήμος, είναι και στη γειτονιά μου, Αρχιδά μου και Λιγούργου. Το ταχυδρομείο. Ναι, εκεί που έχουμε συνέχεια τροχιά. Ναι, ναι. Αυτός ο... Προβλέπουν εκεί να γίνει κόμβος. Για να δούμε. Όπως να γίνει αρχή. Στην Παλιά Νομαρχία. Ναι. Ακούτε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί... Στην Παλιά Νομαρχία, εδώ εκεί... που έγινε το νέο σούπερ μάρκετ, να γίνει κόμβος. Εκεί, κοιτάτε να δείτε πώς έχει εκεί το σχέδιο, επειδή είμαι εγώ στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Προβλέπεται να κλείσει ο δρόμος από Μενελάου μέχρι το Μενελάιο, την Διοσκούρων. Όχι. Η Βρασίδου. Μέχρι τη Βρασίδου, σε πρώτη φάση, θα φύγουν τα παρτέρια από τη μέση και θα συγκλίνουν οι δρόμοι εκεί. Αλλά αυτό θα συνεχιστεί μέχρι την Ομαρχία εδώ την παλιά και μέχρι το Σέσιλ. Θα γίνει διπλός δρόμος πάνω-κάτω. Και θα φαρδίνουν ακόμα τα πεζοδρόμια, έχει ποδηλατόδρομους, ένα μάξι ανεβαίνει, ένα θα κατεβαίνει, ορισμένες θέσεις στάθμισης, μια ανάπλαση, με υλικά τα οποία θα μειώνουν τη θερμοκρασία. Ναι. Βάλτε το αυτό σε παρένθεση, έτσι. Υλικά που θα μειώνουν και δέντρα για να έχουν σκιές. Και το καλοκαίρι που ρίχνουν τα φύλλα για να ζεσταίνεται η περιοχή. Το χειμώνα. Ναι, ναι. Το χειμώνα μάλλον. Ναι, ναι. Αυτό. Τώρα, έχει γίνει, δεν είναι η δικιά μου αρμοδιότητα, επειδή το παρακολουθώ εδώ. Γιατί το παρακολουθώ? Γιατί η Παλαιολόγου είναι εθνική οδός. Ναι. Ναι, ναι. Μέχρι να το ρίξουμε απ' έξω. Είναι ακόμα εθνική οδός. Όπως και είναι και εθνική οδός, όπως δεν είναι δικός μας δρόμος επαρχιακός, η κάτω πύλη με τα Πικουλιάνικα και την Τρύπη.
Είναι δημοτική. Και εκεί μπορεί... η δικιά μας δουλειά, για να ακούει ο κόσμος μας ακούει, είναι το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, τα ρέματα και καθαρισμοί το δρόμο που κάνουμε τώρα, αυτά και καλά άλλα κτίρια και τέτοια που κάνουμε. Ναι. Βασικά είναι αυτά. Και τα χρήματα που έχουμε να τα δώσουμε για τα έργα που είναι δικά μας, είναι αυτά που κάνουμε εμείς. Τώρα να κάνω εγώ σύμβαση με το, να μου κάνει το δρόμο που βλέπω απέναντι εδώ από το διοικητήριο να πάω στο Καλάμι. Είναι δημοτικός. Είναι δημοτικός ο δρόμος. Δεν μπορείτε να κάνετε εκεί παρέμβαση. Δεν μπορώ να κάνω παρέμβαση. Είναι προγραμματική σύμβαση. Δεν έχουμε κάνει κανένα. Αυτό κάναμε τώρα που κάνουμε που είναι της ΔΕΙΑΣ, κάναμε προγραμματική με τη ΔΕΙΑΣ. Και το κάνουμε εμείς. Ό,τι είναι πάνω από 50% το κάνουμε εμείς. Μάλιστα. Κύριε Τζινιέ, ευχαριστούμε πολύ. Αυτή είναι η πολιτική μας δρόμος και προσπαθούμε όλοι μας για το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς καλά. Ευχαριστούμε. Καλές γιορτές τώρα που έχουμε και να τα ξαπούμε μετά, να έχουμε και περισσότερα. Βεβαίως, νέα. Βεβαίως. Εντάξει. Έγινε, να είστε καλά. Έγινε.